Μενέ. Έκανε προχθές ο Μπατίστ. Έκανε και ο Σακίλ Ονίλ. Ο Σακίλ Ονίλ. Λοιπόν, οι παίκτες του Κεραυνού δεν πήραν όμως το rebound. Και έτσι οι δύο χαμένες βολές του Ρόλαν μπορεί να μην έχουν σημασία στο τέλος. Και δεν έχουν σημασία γιατί ο Ρίτους τιμωρεί. 47-45. Ένα λεπτό για το τέλος της τρεις περιόδου. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Βγήκε ξανά το Σακακιλάδα ρε του Παναγιώτου Γιάννα. Μεγάλη αγωνία. Το Σακάκι φανερώνει και την αγωνία που υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι. Κλέβουν οι παίκτες της Ελλάδας. Εφηδιασμό με τον Φιλίππ. Κάνε λάθος ο Φιλίππ. Έκανε σοβαρό λάθος. Έπρεπε να δώσει την μπάλα στο Ρίτ. Τρεις εναντίον σε ενός. Και τώρα ο Μουρ κάνει το ίδιο λάθος. Δεν πάει στο εφηδιασμό. Και κάνει λάθος και αυτός. Κακή πάσα. Αγία όνομα του Θεού. Το δε είναι μπάσκετ. Οι φίλοι της ΕΝΑΔ ξεσηκώνονται απέναντι. Είχε καιρό να ακούσουμε τους φίλους της ΕΝΑΔ οργανωμένα. Μαρία, ξέρεις τι σημαίνει αυτό τώρα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν καταλάβει ότι είναι κοντά. Ναι. Το, και το πιστεύουν πλέον. Το πιστεύουν ότι μπορούν. Αφού η ομάδα τους στο παρκέ πατάει καλά. Σημαντική επίθεση αυτή. Μπλοκ. Θα δεχτεί την τάπα. Και φάουλ από το Στέλιο του Φιλίπ. Φάουλ που θα στείλει στη γραμμή τον Μάρκους Μουρ. Με 9,5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Τον Wilson Frazier. Κακή επιλογή εκεί γιατί υπήρχε χρόνος για τον Ριτ. Και ξανά Ανδρέας Πιλαβάς με τρίτο και Μανάκε. Κάνα λάθος. Χρέωσαν το 8 του Κεραυνού στον ηλεκτρονικό πίνακα. Τώρα βάζουν το 8 της ΕΝΑΔ. Γι' αυτό οι διαμαρτυρίες. Σπαθούσα και εγώ να καταλάβω τι έγινε. Λάζαρε. Διότι αν ήταν στο Μουρ, αυτός είναι στο Φρέιζερ, είναι το τέταρτο και το Φρέιζερ. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ο Φρέιζερ κέρδισε το φάουλ και είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Είχε κάτσει πολλή ώρα στον πάγκο και γι' αυτό έχει μόνο 3 πόντους με αυτή τη βολή που έβαλε. Όλα. Είχαν ζητήσει αλλαγή από τον Πάτρο Κεραυνού. Ορίεται ο Παναγιώτης ο Γιαρναράς. Και φάουλ από τον Μανάκη είναι το τρίτο ομαδικό για τον Κεραυνό. Έχει δίκιο ο Παναγιώτης ο Γιαρναράς. Κάνουν σοβαρότατα λάθη από την γραμματεία. Είναι σοβαρότατα λάθη αυτά. Σοβαρότατα λάθη. Και υπάρχει και τέταρτος διαιτητής εκεί, ο Πέτρος ο Χριστοφίδη. Και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται στην κυριολεξία. Είναι το τέταρτο φάουλ ομαδικό για τον Κεραυνό. Ακόμα ο ηλεκτρονικός πίνακας δεν έχει ενημερωθεί. Είναι το δεύτερο για τον Τσάν. Λάθη επιλαθών εκεί στη γραμματεία. Λοιπόν, εδώ θα μπει ο Λέιζερ μέσα. Είναι ένα μικρό ρίσκο. Σε περίπτωση που κάνει το πέμπτο του φάουλ τον χάνει. Όχι, δεν θα κάνει το πέμπτο φάουλ. Είναι επίθεση που έχει η ΕΝΑΔ και πολύ καλά έκανε. Θέλει να βγάλει screen και να δώσει την μπάλα στο Λέιζερ για να σουτάρει. Μίλησα ακόμα και για την περίπτωση του επιθετικού. Ποτέ δεν ξέρεις. Μα είναι ποτέ δυνατόν. Ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, 4,7. Αν μην μιλάμε υποθετικά, να μιλάμε με ό,τι βλέπουμε. Και αυτό που βλέπουμε είναι ένα παιχνίδι που είναι στην ισοπαλία. 47-47. Και προβλέπεται και ένα μια αλλαγή μπορεί πολύ να μεγάλο φινάλε. Και το παιχνίδι. Διότι βγάζει τον παίχτη που σου έχει 3 φάουλ. Φρέζερ, ας πούμε. 5 δευτερόλεπτα. Ορίστε, πάρα στο. Λέιζερ, αστοχή. Κατάφερε να σουτάρει. Δεν προλαβαίνει ο Ανδρέας ο Πιλαβάς. 47 όλα, φίλες και φίλοι. 10 λεπτά θα κρίνουν τον φετινό κυπελούχο. Αφού από τα πρώτα 30 δεν υπάρχει προβάδισμα. Πάμε σε διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, τελευταία περίοδος στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Είμαστε εδώ και 2 ώρες και 10 λεπτά συνδεδεμένοι για τον τελικό
του κυπέλλου Παπανδρών πρώτης κατηγορίας. Από τις 7 ήμασταν μαζί σας για το pre-game. Από τις 4.30 ήμασταν μαζί σας για τον τελικό του κυπέλλου ΟΠΑΠ γυναικών. Αυτή η μαραθώνια μετάδοση συνεχίζεται και έχουμε άλλα 10 λεπτά για να βγάλουμε τον φετινό κυπελούχο Κύπρου. Ίδρα Ασφαλιστική Ενάδ 47, Κεραυνός 47, Λάζαρε Παπαδημητρίου. Τι περιμένουμε να δούμε στην τελευταία περίοδο? Θα πούμε το εξής, πως άνοιξε το παιχνίδι τώρα. Πρώτο 10 λεπτό 16-12. Δεύτερο δεκάλεπτο 27-28, δηλαδή 11-16 πήγε. Το τρίτο δεκάλεπτο 47, όλα 20-19. Μάλιστα. Με βάση αυτά, αυτό το παιχνίδι θα κριθεί γύρω στους 70 πόντους. Και είναι ένα 20-19 το οποίο δεν φαινόταν ότι θα πήγαινε έτσι. Μάλιστα, διότι παίξαν πολύ γρήγορα. Έγινε εκείνο το σερί του Κεραυνού και μετά τη σενά το 8-0. Σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, μέσα σε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Και τώρα ο Κεραυνός παίζει με τον Μουρ στον άσο και μαρκάρεται από τον Παναγιώτη τον Γιαννά. Μουρ, Τσάν. Μέσα υπάρχει στο Τσάν. Εκεί είναι πρόβλημα για τον Νταμιάνοβιτς. Δεν μπορεί να τον κρατήσει. Χρειάζεται double team. Ο Νταμιάνοβιτς έκανε εδώ το δεύτερο προσωπικό του φάουλ. Έχει ακόμα δύο. Κατάφερε να διατηρήσει τον εαυτό του στο παιχνίδι σε ό,τι αφορά στα φάουλ και πλέον καλούνται όλοι να δώσουν επιπλέον δυνάμεις. Πάμε στον Νασιό για στατιστικά τρίτης περίοδου. Εντάξει, κοίταξε, το σκοράρισμα Μάρι στο τρίτο δεκάλεπτο από πλευρά Σενάτ το είχε τραβήσει ο Λέιζερ, ενώ από πλευρά Κεραυνού ο Μουρ και μέχρι ένα σημείο ο Χάτσερ. Τα στατιστικά, τα ποσοστά στοχές είναι άσχημα και για τις δύο ομάδες. Από τα τρίποντα ο Κεραυνός έχει 2 στα 16 που είναι πολύ άσχημο ποσοστό, ενώ 4 στα 12 έχει ένα. Επισημαίνω ότι από πλευράς Πάγκου έχει πάρει 10 πόντους ο Κεραυνός, 0 ή ένα. Και έχει πάρει 10 ριμπάμ περισσότερα ο Κεραυνός από την Αμάρη. Λοιπόν, εδώ διαμαρτύρονται του Κεραυνού γιατί η μπάλα χτύπησε στο Στεφάνι και έπρεπε να έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Σφύριξε επιθετικό ο Σάκης ο Κωνσταντινίδης. Είναι πάνω στον Τρακίσεβιτς και είναι το πρώτο φάουλ του Τρακίσεβιτς. Είδαμε τη φάση ξανά. Εννιά μισή λεπτά ακόμα. Γιαννάς, Τζουράτσεβιτς, Νταμιάνοβιτς, Μάτιτς, Ριτ. Οι πέντε για την Ίδρα Ασφαλιστική. Ένα φάουλ από τον Τζουράτσεβιτς, φάουλ και από τον Νταμιάνοβιτς. Λάθος από τον Τζουράτσεβιτς, συγγνώμη. Φάουλ από τον Νταμιάνοβιτς. Πολύ σωστά τώρα και είναι το τρίτο. Μέσα σε 43 δευτερόλεπτα έκανε δύο φάουλ. Μέσα εμπαλά στο Τσάν. Μέσα εμπαλά στο Τσάν. 47-49 από το καρφώμα του Άλες Τσάν. Τρία καλάθια, τρία καρφώματα ο Τσάν. Και έχει ένα πολύ γλυκό σου. Νταμιάνοβιτς. Θα πάει απέναντι στον Τσάν και θα του πάρει το φάουλ. Νταμιάνοβιτς 9 φορές στις 10 πάει από δεξιά. Εδώ, σε επανάληψη. Και είναι το τρίτο φάουλ του Τσάν. Η μπάλα για την Ενάδ με την επαναφορά του Γιαννά. Ο Ριτ θέλει να μπει στη ρακέτα. Ωραία πάσα, πολύ ωραία για τον Νταμιάνοβιτς για την ισοφάριση. 49-49, 22 η πόντη του Νταμιάνοβιτς. Πάμε να φτάσουμε τον Άνταμ Βαλεσκόφσκι. Η επιλογή του Νικόλα του Παπαδόπουλου, νη προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ. Κακή στη επίθεση από τον Τρακίσεβιτς. Αλλαγή ο Τρακίσεβιτς μέσα ο Παναγιώτης της Όκας. Αυτή είναι η πρόταση σου, έτσι. Δεν έγινε ακόμα. Θα περιμένουμε να δούμε. Τρίποντο άστοχο από τον Τζουράσεβιτς. Μπάλα στον Νταμιάνοβιτς. Για να δούμε, παλεύει και το κερδίζει το rebound. Πολύ μεγάλες μάχες, πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Νταμιάνοβιτς. Όπως και αν εξελιχθούν τα πράγματα, θα είναι ένας μεγάλος πρωταγωνιστής. Μπάλα μέσα από τον Γιαννά, εδώ έπαιξε άμυνα ο Μουρ. Έκλειψε την μπάλα κάτω χαμηλά. Και φάουλ από τον Τζουράσοβιτς. Καλό.